Έχει τελειώσει το θέατρο ή ακόμα συνεχίζεται? Τελειώσαμε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Θα συνεχίσουμε στο Σύγχρονο Θέατρο στον Γκάζι. Περίμενες ότι θα γίνει αυτοντόρος? Όχι, βασικά περίμενα ότι δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί μου και απλά να κάνω τη δουλειά μου και αυτό. Κάτσε, εσύ το GNTM κέρδισες. Εντάξει, και τι έγινε? Επειδή είναι ένα κορίτσι που κέρδισες τώρα σε ένα reality μόδας, δεν μπορεί να παίξει στο θέατρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε κάποιους δεν ξέρω, ξένησε αυτή η επιλογή. Σε κάποιους θα ξυνήσει, σε κάποιους δεν θα ξυνήσει. Υπήρχε στιγμή που να λυγίσεις από το κλάμα για όλα αυτά τα σχόλια ακριβώς που άκουσες και πριν καν ξεκινήσεις κιόλας? Βασικά όταν έγινε, εννοείται πως έκλαψα, πιέστηκα, είχαν πέσει όλοι πάνω μου για δεύτερη φορά και δεν είναι δίκαιο. Τελικά το βράδυ εκείνο έφυγες από την πίσω πόρτα ή όχι? Εγώ εκείνο το βράδυ έμεινα με το σκηνοθέτη μου για καμιά ώρα παραπάνω, όπως κάνουμε όλοι πάντα. Αυτό. Σκέφτομαι να πάω στη σχολή. Υποκριτικής κανονικά. Υποκριτικής, κανονικά, ναι. Α, θες να το δουλέψεις δηλαδή? Ναι, μ' αρέσει. Κατά το modeling εννοείται πως μ' αρέσει. Μπορώ να το κάνω και παράλληλα, δεν είναι κάτι. Αλλά μ' αρέσει η υποκριτική πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει κινηματογράφο, μ' αρέσει. Πιστεύω πως είναι πιο ωραία στο κινηματογράφο. Τελικά στο Αμβούργο, σε εκείνο το πρακτορείο μοντέλων που κέρδισε το GNTM, πήγες? Να σας πω τι έγινε. Λοιπόν, έχω το συμβόλαιο κανονικά, έχω δουλέψει, έχω κάνει δύο δουλειές με το πρακτορείο. Δεν έχω καταφέρει να πάω γιατί δεν πήγα στη Γερμανία, έκανα δουλειές αλλού. Είναι και το GNTM πάλι στο προσκήνιο. Πιστεύω ότι το πρώτο γενικά δεν ξεχνιέται σε όλα τα reality, αλλά το δεύτερο είναι νομίζω αρκετά καλύτερο. Πώς σου φαίνεται η πεντάδα της φωτιάς, του bullying όπως λέγεται? Εντάξει, μάλλον έτσι είναι ο χαρακτήρας και αυτό βγάζουμε προς τα έξω. Νομίζω πως όλα τα κορίτσια βγάλαμε το χαρακτήρα μας προς τα έξω. Ποια πιστεύεις ότι θα κερδίσει το GNTM, ρε παιδί μου, από αυτές που έχεις δει? Κάποια? Όχι, δεν νομίζω. Κάτσε, ποια άλλες είναι? Η Άννα Μαρία. Πιστεύω πως η Άννα Μαρία ίσως. Ναι. Ναι. Σ' αρέσει, ε? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το Πρατόπουλο. Είναι και ήσυχη και είναι πολύ καλή. Κοίτα πόσο εύκολα μπούκαρα, γιατί είσαι η μία και μοναδική. Καλώς ήρθες καταρχήν. Πώς αισθάνεσαι που θα περπατήσεις σε σένα το πρώτο Greece's Next Top Model, η Καζαριάν, η Ειρήνη? Ναι. Νομίζω ότι έκανα καλή επιλογή και πιστεύω θα μου το αποδείξει την πασαρέλα.